Αν ένας στους 5 εγγεγραμμένους χρήστες στο κανάλι του Αντιφώνου στο YouTube θελήσει να συμβάλλει με 1 ευρώ το μήνα για να στηρίξει το εγχείρημά μας, τότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα διαδικτυακό κανάλι που θα φιλοξενεί εκπομπές και ντοκιμαντέρ σημερινών αλλά και παλαιότερων δημιουργών. Λοιπόν, όπως βλέπετε σήμερα, λείπει ο Γέροντας, είμαστε μόνοι εδώ. Ευχόμαστε γρήγορα να είναι πίσω. Για το σημερινό Ευαγγέλιο θυμάμαι ότι είχα ξαναμιλήσει εδώ, σε αυτή τη σύνταξη. Και δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να τα επαναλάβω αυτά. Μόνο μια μικρή εισαγωγή για να πούμε δύο λόγια για την Παναγία, επειδή είχαμε το καθίστου χθες, έτσι. Λοιπόν, θα κάνω μια αντιπαράθεση. Από τη μια, η ψυχολογία των μαθητών και από την άλλη αυτό που αντιπροσωπεύει η Παναγία. Ποια είναι η ψυχολογία των μαθητών? Η ψυχολογία των μαθητών είναι αυτή η οποία φαίνεται στο σημερινό κείμενο. Και φανταστείτε λίγο τη σκηνή όπου ο Χριστός αρχίζει να διηγείται τα μελούμενα πάθη του και ενώ κορυφώνεται η δραματική αυτή προβίωση αυτών που θα συμβούν, γιατί τα ζει ήδη, τα παιδάκια γύρω του, τα πνευματικά αυτά νήπια που είναι οι μαθητές, σηκώνουν το χέρι και λένε, λοιπόν, μπορούμε να καθίσουμε δεξιά και αριστερά σου, όταν τα τελειώσεις όλα αυτά και τέλος πάντων, με το δράμα αυτό εσύ τελειώσεις, αυτό θα το τελειώσεις, αφού είσαι σούπερμαν εσύ, άστα τώρα αυτά, ποιος ξέρει, πάλι θα τους κάνει σκόνη. Να μην είναι τίποτε. Θα νομίζουν οι καημένοι ποιος ξέρει τι και θα τους φυσήξεις και θα γίνουν καπνός. Έτσι δεν είναι. Και πολύ γρήγορα θα είσαι στην κορυφή. Είσαι ο Μεσσίας. Χθες είχε ρωτήσει τι να με λέγουν οι άνθρωποι είναι. Και εσείς τι με λέτε ότι είμαι εγώ? Και το απαντάς είναι ο Μεσσίας. Και τους λέει μην το πείτε πουθενά. Γιατί μην το πείτε πουθενά? Γιατί όλοι το κατάλαβαν λάθος. Άλλο πράγμα νομίζανε ότι είναι ο Μεσσίας οι πάντες. Επειδή είναι ο λάθος Μεσσίας θα τον σταυρώσουν. Επειδή ο Μεσσιανισμός που προσφέρει δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τον καταλαβαίνουν. Έρχονται λοιπόν γύρω τα πνευματικά νήπια αυτά που είναι μαζεμένα γύρω του και είναι οι κατόπιν μεγάλοι Απόστολοι. Αλλά τότε είναι νήπια ακόμη. Και του λένε λοιπόν αφού θα τελειώνεις γρήγορα με αυτό. Με ποιο αυτό? Αυτό το ασήμαντο. Θα τους κάνεις σκόνη. Εσύ είσαι ο παντοδύναμος, ο σούπερμαν, ξέρω εγώ τι, ο σούπερ. Για να τελειώνουμε τώρα που σε έχουμε ακόμα εδώ δίπλα, γιατί δεν ξέρω που θα μπλέξεις. Δώσε μας μια υπόσχεση. Ότι θα καθίσουμε δεξιά και αριστερά. Σας έχω ξαναμιλήσει για την ειρωνία του Χριστού. Η ειρωνία του Χριστού. Είναι μια υπέροχη, τρυφερή ειρωνία. Γεμάτη κατανόηση και σοφία. Αλλά και λίγο πόνο μέσα της. Και τους ρωτάει. Μπορείτε να φανταστείτε ότι θα χαμογελούσε και ελαφρά. Αυτό που έπαθα, αυτό που θα πάθω, το ποτήριο αυτό. Θα το πιείτε κι εσείς? Βέβαια το πιούμε. Με την νίκη βέβαια. Με τον μπροστά των αυτών που είσαι εσύ. Βέβαια. Δεν πάθουμε για τίποτα. Δεν μας στοιχείς τίποτα. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουν οι μαθητές. Το πόσο στοιχίζει όλο αυτό. Έκτοτε. Όλοι εμείς. Όλοι οι χριστιανοί. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το να ακολουθήσει τον Χριστό στοιχίζει. Αυτό δεν το ξέραν αυτοί. Γνωρίζουμε ότι για να γίνει η νίκη του Χριστού, δική μας νίκη, πρέπει να μπούμε πραγματικά στον αγώνα του και πραγματικά να πεθάνουμε και πραγματικά να υποφέρουμε και πραγματικά να μην έχουμε ελπίδα κατά άνθρωπον και πραγματικά να κάνουμε και να ζήσουμε πράγματα τα οποία δεν μας είναι ευχάριστα. Ο Χριστός είναι πιστικός για ένα λόγο. Γιατί δεν σου λέει πώς να αποφύγεις το Σταυρό. Αλλά σου υποδεικνύει το Σταυρό εκείνο ο οποίος είναι αναστάσιμος και έχει ζωή αιώνιων εν εαυτό. Φανταστείτε ότι όλη η ανθρωπότητα θα σταυρωθεί. Εμείς οι παπάδες το ξέρουμε αυτό πολύ καλά. Κάθε μέρα το ζούμε. Αυτά λέγαμε τον πατέρα Εφραίμ πριν από λίγο. Αφόρητη δυστυχία. Πόνος ατέλειωτος. Μάχη μέχρι θανάτου έχουν οι άνθρωποι, ειδικά σήμερα.
μάχη για να υπερισχύσουν και να εναντί πιανού, εναντί ενός καταστραμμένου άλλου ανθρωπίσκου, τον οποίο θα ποδοπατήσεις και θα οδηγήσεις στην κατάθλιψη. Και σένα θα σε οδηγήσουν εκεί κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, αυτή είναι η σημερινή κατάσταση, όπου ο Σταυρός είναι εν δράση. Αλλά σταυρώνουμε πάντα εμείς κάποιον άλλον. Δηλαδή ο Σταυρός είναι και ο Κεάδας είναι ανοιχτός. Ευχαρίστως ρίξτε με τους πάντες, εκτός από τον εαυτό μας, διότι όλοι είναι ελαττωματικοί, όπως ξέρετε. Δεν είναι όλοι ελαττωματικοί. Ακόμα και εσύ που με αγαπάς, σε λίγο και εσύ θα είσαι ελαττωματική, έλεγε ένας συγγραφέας. Και εσύ σε λίγο θα έχεις πρόβλημα. Λοιπόν, όλοι οι άνθρωποι είναι άρρωστοι, εκτός από σένα και εμένα. Αλλά τώρα που σε κοιτάζω, μου φαίνεται και εσύ έχεις κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, το ξαναλέω, δεν σήμερα καταλαβαίνουμε ακριβώς ότι έχει πραγματικά ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο η ζωή. Όταν μετατρέψουμε τα βάσανά μας, προσέξτε, το έχω ξαναπεί, σε σταυρούς του Χριστού. Άλλο βάσανα, άλλο σταυρός. Βάσανα είναι αυτά που υποφέρουμε όλοι και εν πολύ φταίμε κι εμείς. Σταυρός είναι όταν αρχίσεις να το υπομένεις για χάρη του Χριστού και όπως θέλει ο Χριστός. Τότε είναι σταυρός. Είναι βάσανο να έχεις μια θεοπάλαβη γυναίκα ή ένα θεοπάλαβο άντρα. Και το ενισχύεις και εσύ το βάσανο αυτό. Και τον κακοποιείς και εσύ με τον τρόπο σου. Σταυρός είναι από τη στιγμή που θα θελήσεις να το σηκώσεις κατά Χριστόν, όπως θέλει εκείνος και με τον τρόπο που το σήκωσε εκείνος. Πώς το σήκωσε εκείνος? Άφεσε αυτή σου γαρίδες η τυπιούση. Ήνωσα στα σπαλά μας και ήνωσα στα πριν διαστότα. Και όλα αυτά τα πράγματα. Και Πάσχο, νουκ, πύλη και όλα αυτά τα οποία θα ακούσουμε την επόμενη εβδομάδα, που είναι τόσα πολλά και δηλώνουν το τέλος της ιστορίας της θυματοποίησης. Καταλάβατε, δεν θυματοποιούμε. Αλλά προσφερόμαστε εμείς οι ίδιοι ως υπεύθυνοι έναντι πάντων. Λοιπόν, αυτό είναι μαρτύριο ψυχικό. Είναι βάσανο. Δεν είναι, πώς το λένε, ζάχαρη άχνη, πώς θα το πω, που θα ρίχνουμε στους. Είναι ούτε χαρτοπόλεμος. Γιατί ο άλλος πράγματι πάσχει και πράγματι θα σε σταυρώσει. Και πράγματι θα πονέσεις. Και επειδή ακριβώς θα γίνει αυτό, έχει δικαίωμα η χάρης να σου δώσει όλα όσα έδωσε και όλα όσα έχει ο Χριστός καταφύσει. Τα πάντα δηλαδή. Και ο άνθρωπος να περάσει από αυτό μετά ένας καινούριος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος ζει αιώνια και αισθάνεται την αιωνιότητα κάθε λεπτό μέσα του να χτυπάει και να ηχεί. Και αισθάνεται πράγματα που δεν καταλάβαινε προηγουμένως. Και βλέπει πράγματα στις ψυχές των ανθρώπων που δεν έβλεπε προηγουμένως. Και αρχίζει και αγαπάει το ανθρώπινο γένος με μια καινούρια αγάπη που δεν υπήρχε προηγουμένως. Και να πονάει τους άλλους ανθρώπους με έναν τρόπο που δεν τον ήξερε πριν. Αλλά θέλει την υπομονή του Σταυρού προηγουμένως. Έρχονται λοιπόν οι μαθητές και λένε, λοιπόν, θριαμβολογικά θα καθίσουμε δίπλα. Και τους λέει λοιπόν χαμογελώντας, θα το πιείτε το ποτήρι. Βέβαια θα το πιούμε. Λοιπόν, λέει, πράγματι θα το πιείτε. Και πράγματι, ναι, προφητεύει εδώ γιατί ξέρει τη μεγάλη αλλαγή που θα συμβεί. Όμως, λέει, παρά τα αυτά, το να καθίστε δεξιά και αριστερά μου δεν είναι δικό μου θέμα. Άλλο περίεργο πράγμα αυτό. Γιατί? Καταρχήν διότι δεν μπορούμε να το ζητούμε αυτό. Δεν μπαίνουμε στον αγώνα του Χριστού για να μπούμε δεξιά-αριστερά του. Μπαίνουμε για να βρούμε την αλήθεια μας. Να βρούμε το βάθος το αιώνιο του εαυτού μας ή τον αιώνιο εαυτό μας. Δεν μπαίνουμε στον αγώνα αυτό για να κερδίσουμε πρωτοκαθεδρίες και δεν μπαίνουμε στον αγώνα αυτό για να γίνουμε κάποιοι. Όλοι όσοι θέλουν να γίνουν κάποιοι γίνονται σήμαντοι στο τέλος. Ξεκινούμε μια πορεία άγνωστη, η οποία όμως γίνεται γνωστή κάποια στιγμή και από ένα σημείο και πέρα. Και τότε καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει κάνει καμιά συνθήκη ο Θεός να μας δώσει βραβεία
οπωσδήποτε στη ζωή αυτή. Μου γράφει τώρα ένας αξιόλογος, πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ο οποίος υποφέρει πάρα πολύ διότι τον απάτησε η γυναίκα του και δεν την άφησε, αλλά μένει μαζί της, αλλά υποφέρει πάρα πολύ. Και μου έλεγε, πού είναι οι πνευματικοί νόμοι να λειτουργήσουν, να πεθάνει κανένας? Πήγε να πεθάνει ο εραστής της, ξέρω εγώ, να γίνει κανένα τύχημα, να σπάσει κανένας κανένα πόδι, κάτι να γίνει, να καταλάβω ότι ο Θεός είναι παρόν. Μα ο Θεός είναι παρόν ακριβώς γιατί αγίνονται όλα αυτά. Ο Θεός είναι παρόν γιατί έχει μια παγκόσμια τεράστια αγάπη. Που αν την καταλάβεις, θεραπεύεσαι από το πάθος που έχεις για τον εραστή της γυναίκας σου. Παραδόξως. Δεν θέλεις πια να πάθεις τίποτα. Σαν τους Άγιους Μάρτυρες. Είδατε κανένα μάρτυρα να λέει φτού στο δίμιο να σου κοπούν τα χέρια και τα πόδια και να καταπιείς τη γλώσσα σου και να ανάψεις φωτιά στο κρεβάτι σου και να... τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά. Το αντίθετο. Είναι ένα μυστικό μεγάλο αυτό. Λίγοι το βρίσκουν. Αλλά όσοι το βρουν, βρίσκουν την ουσία του χριστιανισμού. Βρίσκουν την Εκκλησία. Βρίσκουν την Παναγία. Να το αναρθώ στο θέμα μου για να καταλάβετε πόσο πολύ είναι η Παναγία. Αυτό που λέει το όνομά της, Παναγία. Και βέβαια, όπως δεν καταλαβαίνουμε αυτά που προείπα, έτσι δεν καταλαβαίνουμε και το μυστήριο της Παναγίας. Έτσι δεν είναι? Ξέρετε, υπάρχουν θρησκείες στον κόσμο, όπως είναι ο Βουδισμός ή όπως είναι ο Ινδουισμός, ο καθαρός Βουδισμός και ο καθαρός Ινδουισμός, που απαιτούν σκληρή άσκηση και καμιά παρηγορία. Το αποτέλεσμα, οι βουδιστικές κοινωνίες και οι ενδουιστικές κοινωνίες είναι γεμάτες με είδωλα, με θεούς πάρα πολλούς, γιατί ο κόσμος θέλει βοήθεια στα προβληματάκια του, όχι να τα ξεπεράσει. Του λέει ο βουδιστής σοφός, άσε την επιθυμία, ξέχνα τον κόσμο, παράτα το σώμα, τίποτα δεν υπάρχει, νιρβάνα, αυτό. Και λέει άλλος, να παντρέψω την κόρη μου προηγουμένως, το κτηματάκι μου να καρποφορήσει, βρες δύο-τρεις θεούς. Και αν πάτε στο Θιβέτ, θα βρείτε αμέτρητους θεούς, πράγμα τους μετρήστε πως είναι, και ναοί σε μια θρησκεία η οποία ουσιαστικά είναι αθεϊστική ο βουδισμός. Δεν χρειάζεται την ιδέα του Θεού καθόλου. Δεν τη χρειάζεται. Τέλος πάντων. Θέλω να πω δηλαδή, η μανία του ανθρώπου να ειδωλοποιεί και να κατεβάζει το Θεό στα μέτρα του είναι το πιο συχνό πράγμα και γίνεται με πολλούς τρόπους. Δεν γίνεται μόνο με μη ευλαβείς τρόπους, αλλά και με ευλαβείς τρόπους. Η μη ευλαβείς τρόπη είναι γνωστή σε όλους. Είναι το να θέλω οτιδήποτε θέλω και να θέλω ο Θεός να το βοηθήσει. Από τον κλέφτη που λέει βοήθα με Κύριε να κλέψω και να αναφτύχει η τελευταία φορά. Ναι, ή τον πολιτικό που να λέει... Κλέψω δεν με πιάσω στην όμως. Ναι, αυτό εννοεί. Ναι. Ή τον πολιτικό που λέει να πάρω την εκλογή αυτή. Ξέρω τι κοροϊδεύει. Ξέρει γιατί θέλει την εκλογή. Αλλά και μετά θα γίνω καλός. Έτσι μου είπε κάποιος πολιτικός. Του λέω, βρε, τι κάνεις τόσα χρόνια? Πολιτικός, γνωστός. Τι κάνεις τόσα χρόνια, του λέω. Μου λέει, αυτή τη φορά λέει, μόνο θέλω να με βοηθήσει ο Θεός, να εκλεγώ και τώρα και μετά λέει, θα γίνω καλός. Λοιπόν, το θέμα είναι τέτοια συμβόλαια δεν ισχύουν συνήθως, όπως ξέρετε. Δηλαδή, έχει λόγους κανείς να μην είναι καλός. Λάθος λόγους, αλλά πάντως υπάρχουν αυτοί οι λόγοι. Να πάμε λοιπόν τώρα στο θέμα της Παναγίας. Ξέρετε τι είναι η Παναγία? Η Παναγία είναι η ύψιστη και αδιανόητη ανιδιοτέλεια. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος που κάνουν οι Προτεστάντες. Δεν καταλαβαίνουν ότι η Παναγία είναι μια φοβερή προσωπικότητα. Γι' αυτό ο Θεός συνεργεί μαζί της. Δεν συνεργεί επειδή διαλέγει ένα ποτήρι να βάλει μέσα νερό, όπως λέγουν νομίζουν αυτοί, με ένα εκλογής, αναντίστατης. Έλα εδώ παιδάκι μου εσύ, πόσο χρόνο είσαι, 16, θα κάνεις τούτο και εκείνο. Όχι, αυτά δεν γίνονται. Δεν γίνονται γιατί δεν θα έχει νόημα να γίνουν και είναι ανάξια του Θεού. Ο Θεός έκανε προσπάθεια να συνεργαστεί και με τον Πλάτωνα και με τον Αριστοτέλη και με τον Ηράκλειο και με τον Βούδα, με όλους έκανε προσπάθεια. Αλλά όλοι αυτοί τελικά παρέπεμπαν στον εαυτό τους, καταλάβατε. Τελικά τη λύση την είχαν αυτοί, η Παναγία δεν είχε καθόλου λύσεις. Να προτείνει και επίσης, προσπαθώ να σας περιγράψω κάτι που δεν περιγράφεται εύκολα. Η Παναγία είναι ένα συγκλονιστική
ένα συγκλονιστικό άνοιγμα στο υπέρτατο, για το οποίο, για την ανταπόκριση του οποίου, για να είναι κανείς βέβαιος, πρέπει να έχει μια τρομακτική αγνότητα πνευματική. Αυτό που ζητάει είναι τόσο πολύ μεγάλο, που πρέπει να έχει κανείς μια τρομακτική καθαρότητα για να το κάνει. Και μια τρομακτική ανιδιοτέλεια. Δηλαδή, έχει παραιτηθεί τελείως από τον εαυτό της. Τελείως. Τελείως. Μπαίνοντας στο ναό, αυτό το εξαίσιο πλάσμα. Είμαι τεράστιος θαυμαστής. Να με συγχωρήσετε, ό,τι και να πω είναι πάρα πολύ λίγο. Μπαίνοντας στο ναό, δεν έχει τίποτα να ζητήσει από το Θεό για λογαριασμό της. Τίποτα. Τίποτα, απολύτως τίποτα. Είναι ευτυχισμένη να κάθεται εκεί και να βλέπει και να αισθάνεται το υπέρτατο αυτό. Και αισθάνεται ήδη τρομακτικά ευεργετημένη. Και αισθάνεται ότι τα έχει όλα. Και δεν τολμάει, δεν διανοείται να ζητήσει κάτι. Τίποτα απολύτως. Και τι γίνεται τότε. Βλέπει τον κόσμο που έρχεται. Και μπαίνει στο ναό. Και κάνει την προσευχή του φωναχτά και προσφέρει θυσίες. Και εκεί βλέπει τι βλέπει, αυτό βλέπουμε και εμείς σήμερα. Την τεράστια δυστυχία του αλαλούμ της ανθρώπινης ζωής. Πονεμένοι, τραυματισμένοι, τσακισμένοι, χαμένοι, δυστυχισμένοι, καταθλιμμένοι, ταλαιπωρημένοι, πώς πάνε οι άνθρωποι στο Θεό. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι εκεί και φωνάζουν και βοούν. Και η Παναγία, ζώντας τη δική της υπέρτατη ευτυχία και βλέποντας αυτή την απέραντη συμφορά, κατασυγκινείται. Αλλά αυτή είναι η λεπτή διαφορά μεταξύ της Παναγίας και του Βούδα. Ο Βούδας όταν είδε το κακό είπε τέρμα, το κακό θα το καταργήσω. Εγώ. Πώς θα το καταργήσω. Θα το καταργήσω σταματώντας την επιθυμία. Διότι η επιθυμία είναι το κακό. Άρα νεκρώνω με την επιθυμία εντελώς. Τα συναισθήματα, το σώμα. Το λογισμό τελείως. Εξάλληψη λέγεται αυτό. Όλα είναι μια απάτη. Ο νέχο αυτός δεν υπάρχει. Ολόκληρη βουδιστική φιλολογία. Μην κάνουμε τώρα βουδισμό όμως. Αν και εγώ από αυτά ξεκίνησα κάπως. Λοιπόν. Και αυτό τι είναι μια απόφαση να καταργήσεις τη δημιουργία επειδή υπάρχει ο πόνος. Είναι λάθος η δημιουργία, την καταργώ τη δημιουργία, καταλάβατε. Αυτό είναι και ουσιαστικά είναι ένας φοβερός ανθρώπινος εγωισμός αυτό. Η Παναγία λοιπόν κάνει το αντίθετο. Λέει, ο Θεός είναι υπέροχος, η ζωή είναι εξαίσια, αυτό που ζω εγώ δεν λέγεται και υπάρχει πόνος και δυστυχία και ρωτά δειλά το Θεό, γιατί δεν κατεβαίνεις εσύ στα πράγματα. Να γίνουν, πλημμυρίσουν όλα από σένα. Να γίνουν τα πάντα λογικά και όμορφα. Να γεμίσει φως αυτός ο κόσμος. Γιατί δεν το κάνεις. Οι προφήτες είπαν, αλλά και αυτοί είπαν, δύο λόγια εξαφανίστηκαν. Εσύ ο ίδιος, γιατί δεν καταλαβαίνεις. Γιατί δεν κατεβαίνεις. Είναι του πολύ αγνού ερώτημα, ενός πολύ αγνού πλάσματος. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Είναι τόσο αγνό και τόσο ανιδιοτελές που ο Θεός συγκινείται. Γιατί. Δεν θέλει να φτιάξει τίποτα η Παναγία. Ούτε εκκλησία, ούτε συναγωγή, ούτε φιλοσοφική σχολή. Καταλαβαίνετε. Τίποτα, τίποτα. Είναι κάτι. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο υπέροχα, καθαρό και αγνό είναι. Είναι σαν ένα πολύ αθώο πλάσμα. Πώς σας το φανταστείτε. Το οποίο καταλαβαίνει τον πόνο και ρωτάει μόλι την καθαρότητα και την απλότητα του Θεού. Γιατί δεν κατεβαίνεις. Και είναι συγκλονιστικό εκείνη τη στιγμή, λέει. Αυτό λένε οι πατέρες. Εγνώρισε ο Θεός τον εαυτό τους αυτή, λέει. Την τέλεια ανιδιοτέλεια που έχει αυτός. Είναι ανιδιοτελής ο Θεός. Έφτιαξε τη δημιουργία. Με ρωτούσαν οι φοιτητές παλιά, γιατί δεν έφτιαξε τον κόσμο ο Θεός. Για χάρη του κόσμου την έφτιαξε. Γιατί δημιούργησε τον καθένα από εμάς. Για χάρη μας. Καταλάβατε τι λέω. Για χάρη μας. Ένα δώρο που σου κάνει ένα. Το δώρο του είναι. Το δώρο να υπάρχει. Και το δώρο να το γνωρίσει. Και το δώρο να γνωρίσει την υπάρτατη και την αιώνια ζωή. Δεν υπάρχει καμία πληροφορία ότι έφτιαξε ο Θεός τον κόσμο για κάποιο λόγο που να αφορά τον εαυτό του. Σα ίσα το αντίθετο. Δεν τον χρειάζεται καθόλου. Διότι είναι μια υπέρτατη κοινωνία σχέσεων, υπερπλήρης. Δεν χρειάζεται τον κόσμο σε κάτι. Είναι μια έκρηξη αγάπης. Είναι απλή να είτε ευεργετούμενα. Για να είναι πιο πολλά αυτά που ευεργετούνται. Ο κόσμος είναι ακατανόητος ως προς την αρχή του. Δεν υπάρχει γιατί. Αν ρωτήσουμε τον Θεό, γιατί μας έφτιαξες,
Λέγε μου, γιατί με έφτιαξες. Θα μας απαντήσει, ξέρετε τι. Μα για σένα. Και εσύ. Εγώ χαίρομαι που σε βλέπω. Τι άλλο, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο, τίποτα άλλο. Ξέρετε πόσοι φοιτητές με έχουν ρωτήσει τι θέλει ο Θεός από μένα και τους απάντησα πάντα τίποτα. Και με κοιτάει αλλά απορριμμένη. Δεν θέλει τίποτα. Να ανθίσεις θέλει. Φανταστείτε ένα πάρα πολύ καλό μπαμπά ή μαμά. Που δεν θέλει το παιδί τίποτα. Εμείς όλοι κάτι θέλουμε από τα παιδιά μας. Να μας σέβονται. Να είναι καλά παιδιά. Με πήρε χθες μια μητέρα που η κόρη της έγινε ομοφυλόφιλη. Και ας πάραζε και έκλαγε. Γιατί έγινε ομοφυλόφιλη. Έλεγε σας χάλασε την εικόνα βασικά. Να την αγαπώ. Όχι, λέω, την πετάξει στη φωτιά. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι καλό ή κακό αυτό που έκανε ο άλλος. Καταλάβατε. Είναι ότι εγώ έχω μια ακόμα βαθύτερη σχέση. Θέση. Αν δεν την έχω τη βαθύτερη θέση. Δεν καταλαβαίνω από χριστιανισμό τίποτα. Δηλαδή τον άλλο τον αγαπώ επειδή κάνει το χατήρι μου. Καταλαβαίνω τι λέω. Έτσι κάνει ο Θεός. Βρέχει επί δικαίους και αδίκους κλπ. Και με στην αιωνιότητα το ίδιο θα κάνει. Δεν θα κολλάσει ποτέ κανέναν. Την κόλλα την κάνουμε μόνοι μας και όσο θέλουμε θα υπάρχει. Έτσι λένε οι πατέρες. Δεν έχει κανένα χώρο με φωτιά και καζάνια να μένα. Να περιμένει ένα τωράτι με κάνει ό,τι κάνει, αλλά δεν ξέρει σε περιμένει. Υπάρχουν αυτά. Δεν τα ξέρει αυτά ο Θεός. Ξαναγυρίζω στη γοητευτική αυτή ύπαρξη που λέγεται Παναγία. Και πόσο την ψάχνει κανείς τόσο την ανακαλύπτει με κατάπληξη. Δεν έλαβε καμία ιδιαίτερη χάρη. Ούτε καμιά ιδιαίτερη ασάσπλη γέννηση και τίποτα από όλα αυτά. Ούτε καμία ιδιαίτερη βοήθεια. Ούτε καμία ιδιαίτερη πληροφορία. Τίποτα απολύτως. Είναι ένας άνθρωπος ακριβώς σαν τους όλους τους άλλους. Και όμως αυτός ο άνθρωπος κάνει το Θεό, όπως λέει και ο Καβάσιλας, ηράστη λέει ο Θεός, γεννηθήνε εκ των αυτής αιμάτων. Ερωτεύτηκε να γεννηθεί από τα αίματά της. Φοβερή κουβέντα. Και μη τηρήν ου δίκιον. Υπήρξε μητέρα αυτουνού που ήταν δίκιον να είναι μητέρα. Δηλαδή, ο Θεός αποφασίζει λέει, να κάνει αυτό που θέλει το κοριτσάκι. Αυτό. Βρίσκει την ευκαιρία. Ήθελα να το κάνει πάντα. Και βρίσκει τη φοβερή αυτή ευκαιρία. Και η Παναγία λαμβάνει την πληροφορία ότι θα γίνει αυτό. Και τότε διατυπώνει δεύτερο ερώτημα και λέει «Μπορώ να υπηρετήσω εγώ αυτή που να το φέρει στον κόσμο». Πάλι όπως ένα κοριτσάκι. Φανταστείτε το λίγο. Το μεγαλείο της σοφίας και της αθωότητας μαζί. Και από τον Άγγελο λαμβάνει την πληροφορία ότι ξέρεις κάτι, εσύ θα είσαι αυτή. Γι' αυτό και βλέπετε ότι δεν απορεί όταν έρχεται ο Άγγελος, εμείς θα είχαμε χίλιες ερωτήσεις να του κάνουμε. Τι είπες, θα έρθει και γιατί θα έρθει και ξέρω εγώ είναι δυνατόν κάτι τέτοιο να γίνει. Σαν Εβραίος που είμαι, που είναι η Παναγία, εγώ και εγώ, ξέρω ότι αυτό δεν γίνεται, δεν μπορεί ο Θεός να... Δεν μπορεί ο Θεός να πει τα πράγματα. Λέει, είναι εκεί, υπέρτατος, πέρα από τον κόσμο. Πέρατελος δεν είναι όπως είναι ο Ηράκλειος που είναι μέσα στον κόσμο ο Θεός ή η Στοική που είναι μέσα στον κόσμο, ενδοκόσμιος. Υπάρχει εκτός. Δεν γίνεται αυτό. Στον Εβραίο δεν γίνεται με τίποτα. Ούτε στον Έλληνα, αλλά στον Εβραίο 100 φορές. Θα του ρωτούσε λοιπόν, τι είναι αυτά που μου λες, και άντε παράταμε. Το μόνο που λέει είναι, πώς θα γίνει αυτό, επί άνδρα ου γινώσκω. Δεν ξέρω. Βλέπετε, δεν είχε η Παναγία κανένα πρόβλημα με την ανθρώπινη ερωτική ζωή. Άνδρα ου γινώσκω. Φυσικά όμως, είναι ένα πλάσμα απολύτως παρθενικό. Κοιτάξτε τώρα εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ, γιατί εδώ τα μπερδεύουν μερικοί και θέλουν να τα μπερδέψουμε κι εμείς. Το μυστήριο της παρθενίας της Παναγίας. Είναι η Παναγία η Πάρθενος 100%. Πρωτόκου μετατόκων, κατατόκων, μετατόκων, όπως τα λένε οι πατέρες, όλα. Ναι, γιατί. Όχι. Προσέξτε το, αυτό είναι πολύ λεπτό. Γιατί έχει κάποιο πρόβλημα με την ανθρώπινη ύπαρξη. Όχι. Αλλά γιατί ζει το μυστήριο της ακέραιης και απόλυτης αφιέρωσης. Που δεν το ξέραμε μέχρι τότε. Αλήθεια σας λέω. Δεν το ξέραμε. Και όπου υπάρχει παρθενία, παράλληλα με την εποχή της Παναγίας, πριν την Παναγία κλπ. Υπάρχει για τελείως άλλους λόγους. Ο Πλατωνικός, ο Βουδιστής, ο Ινδουιστής κάνει παρθενία γιατί. Για να πάψει να είναι δεμένος με την απατηλή αυτή ύπαρξη
που είναι μάγια, είναι αυταπάτη. Μάγια είναι η λέξη. Ε? Είναι αυταπάτη. Επομένως, δεν είναι. Τα αφήνω όλα. Γιατί όλα είναι ψεύτικα. Η Παναγία δεν λέει τίποτα τέτοιο. Ο κόσμος δεν είναι ψεύτικος. Αληθινός είναι. Τον αγαπάει και θέλει να τον σώσει. Αλλά ανακαλύπτει μια άλλη παρθενία, η οποία είναι η παρθενία. Η μόνη παρθενία που έχει αξία, αλλά πραγματική παρθενία, είναι μια βαθιά πνευματική παρθενία, καταλάβατε, όπου μέσα της δεν δέχεται να αγαπήσει τίποτε άλλο. Εκτός από το Θεό. Ποιο Θεό? Αυτό όμως έχει αποκαλυφθεί. Γι' αυτό είναι η Παναγία είναι μεγάλη, γιατί έχει αποκάλυψη Θεού. Πολύ μεγάλη αποκάλυψη. Εξαιρετικά μεγάλη αποκάλυψη. Και μεγάλη παρησία σε αυτόν, που τη δίνει ακριβώς αυτή η παρθενία. Και αυτή η απόλυτη, το έχω πει σε μια άλλη ομιλία μου, αναφορικότητα. Μας αποκαλύπτει ότι η ανθρώπινη ύπαρξη είναι μια ύπαρξη αναφορική. Αναφέρεται. Πού αναφέρεται? Αναφέρεται απόλυτα, όχι μόνο σε αντικείμενα αλλά και σε όντα, αλλά στο Θεό τον ίδιο. Η ύπαρξή της είναι εικόνα Θεού, σημαίνει ότι οτιδήποτε πάνω της είναι εικόνα Θεού και οτιδήποτε πάνω μου εικονίζει και μπορεί να αφανερώσει τους τρόπους του Θεού στον κόσμο. Τους τρόπους του Θεού στον κόσμο. Ναι, η Παναγία δεν επεξεγέλασε λοιπόν. Αυτό το πράγμα, και βεβαίως είναι παρθένος και βιολογικά, το λέω αυτό, γιατί υπάρχουν μερικοί σας λέω προτεστάντες καταρχήν, που λένε έλα τώρα η Παναγία μπορεί να είχε και σχέσεις και λοιπά, και είναι και μερικοί ορθόδοξοι θεολόγοι δυστυχώς, που τα λένε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, σαν να έχει η Παναγία ανάγκη. Δεν έπρεπε λοιπόν. Και για άλλους λόγους. Είπα τον πρώτο λόγο. Η Παναγία να έχει σχέση με τον Ιωσήφ. Γιατί, διότι θα φαινόταν τότε ότι ο λόγος έρχεται στον κόσμο εξελίμματος ανδρός. Δεν τον ήθελε κάποιος. Ήθελε ένα γιο κάποιος. Λαμβάνει την πρωτοβουλία ο ίδιος. Σάρκαε αυτό, υπέστησε. Ο ποιος? Ο ίδιος ο λόγος. Καταλάβατε. Το κάνει ο ίδιος. Ο ίδιος. Δεν το κάνει επειδή θέλει κάποιος άνδρας να αποκτήσει ένα γιο και επειδή αποκτά ένα γιο φωτίζει το γιο. Όχι, ο ίδιος. Ο ίδιος, το ξαναλέω, αυτό είναι θεμελιώδες δόγμα. Σάρκα αυτό υπέστησε, λέει ο Δαμασκηνός, αναλαμβάνει σάρκα από πότε την παραθυλάβει, από ένα ανθρώπινο πλάσμα. Και όντως η σύλληψη είναι παρθενική, δεν υπάρχει, δεν προηγείται στην ουσία. Καταβάλει ο ίδιος οτιδήποτε χρειάζεται για να υπάρξει ο πλήρης άνθρωπος και αυτό όχι γιατί απαξιώνει την ανθρώπινη ύπαρξη. Όχι, αλλά γιατί πρέπει να φανεί ότι είναι δικό του. Μόνος του το κάνει, επειδή το θέλει αυτός. Με τη συνεργία του μόνο όντως, το οποίο το καταλάβανε εκείνη την εποχή. Και για πάρα πολλά χρόνια στη συνέχεια. Την Παναγία. Έχετε απορίες στο τέλος. Κρατήστε τις. Και αναπτύσσεται λοιπόν αυτή η παρθενία, που είναι η παρθενία του Χριστού, που είναι η παρθενία της Παναγίας, που είναι η παρθενία της απόλυτης, το ξαναλέω, αφιέρωσης, που δεν χωράει τίποτε άλλο. Καταλάβατε? Και επειδή δεν χωράει τίποτε άλλο, καλό ή κακό, καλό ή κακό, καλό εντός εισαγωγικών με τα δικά μας μέτρα ή όχι καλό, δεν ενδιαφέρει αυτό. Γι' αυτό και ξέρετε, η παρθενία στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Εκκλησία Δεξιανική δηλαδή, δεν έχει την έννοια της άνοιξης του γάμου. Θεωρητική άνοιξη του γάμου απαγορεύεται, λέει ο Χρυσόστομος. Αν πεις, λέει, ότι ο γάμος είναι κακός, τότε και η παρθενιά δεν είναι τίποτα καλό, είναι απλώς αποφυγή ενός κακού. Αν πεις ότι ο γάμος είναι καλός, λέει όμως, τότε η παρθενιά γίνεται πάρα πολύ καλή, γιατί είναι αποφυγή ενός καλού, καταλάβατε. Τίποτα κακό δεν κάνει ο Θεός. Η κακοριζικιά είναι στο κεφάλι το δικό μας και συνεχώς την εφευρίσκουμε και την ανανεώνουμε με πολλούς τρόπους και ευχαρίστως, αρκεί να απευθύνεται πάντα σε άλλους και όχι σε εμάς. Λοιπόν, εξαιτίας αυτού η Παναγία έχει μια τρομακτική σχέση με τον Χριστό, τέτοια που είναι πολύ δύσκολο να την καταλάβουμε και τον κατανοούμε έναν τρόπο που δεν μπορεί να τον μεταδώσει σε κανένα. Δεν καταλαβαίνει κανένας δίπλα της. Είναι το πιο μοναχικό πλάσμα στον κόσμο μαζί με τον Χριστό. Είναι οι δύο μεγάλοι μοναξιασμένοι. Μεγαλύτερη μοναξιά από αυτών των δύο δεν υπήρξε ποτέ στη γη. Ούτε θα υπάρξει. Ούτε ο ένας μπορεί να πει σε κανέναν τίποτα.
Ούτε στο διάβολο κάνω. Ο διάβολος δεν ξέρει ποιος είναι. Ο διάβολος αν ήξερε ποιος είναι, ποτέ θα τον σταύρωνε. Ποτέ, 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 ποτέ. Αλλά λέει τι είναι, προφήτης. Και να τώρα κουράζεται. Και να τώρα λυπάται. Και να τώρα συναχωριέται. Και τώρα κλαίει για τον Λάζαρο. Α, άνθρωπος είναι. Δώσε το κεφάλι. Και μέχρι να φτάσει, το εξηγεί πολύ ωραίο ο Μέγας Αθανάσιος, αυτή η θεοπρεπή απάτη. Μέχρι το σταυρό πάνω. Κατέβα, κατέβα, του λέει. Κατέβα, κατέβα. Να είστε σίγουροι ότι εκείνη τη στιγμή, αν κατέβαινε ο Χριστός, θα βάζω όλους το προσκυνήσουνε. Και δεν κατεβαίνει. Δεν φανερώνεται ποιος είναι. Δεν ξέρω, είσαι ο Μεσσίας. Σιγά, και τι θα πει Μεσσίας. Αφού αυτό που καταλαβαίνουν αυτοί ως Μεσσία δεν έχει καμία σχέση με αυτόν. Τον βάζουν με τα οσανά. Και τι κάνει αυτός, τον βλέπετε οσανά, ανεβαίνει στο γαϊδούρι. Άλλη ηρωνία, φοβερή. Θαυμάζω φοβερά την ηρωνία του Χριστού. Φοβερά, φοβερά. Παίρνει το γαϊδούρι. Αντί να πάρει, ξέρω εγώ, 15 άλογα και ένα λαμπρό άρμα και να του βάλει από πίσω όλες τις πιστολές, να μπαίνει μέσα και να κάνει. Ε, φανταστείτε τώρα να σου πούνε σε μια πόλη ότι για εμάς είσαι ό,τι υπέροχο, ό,τι αυτό εξαίσιο. Και έλα στην πόλη, σε υποδέχομαι και όσοι είσαι με ένα ποδήλατο, εσύ και να πει, α πούμε. Τέτοιο πράγμα είναι. Σαν σου λέει, εντάξει, δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Ξέρω εγώ τι θα γίνει. Τον πάπα, α πούμε, πάνω σε ένα γαϊδούρι. Τον πάπα, πάνω σε ένα γαϊδούρι. Ε. Λέμε τώρα, μην πάμε σε αυτά, διότι εκεί είναι το θέμα, εκεί είναι το θέμα, εκεί είναι το θέμα. Και κοιτάξτε τώρα τη συνέχεια. Και αν σας το, αν το καταλάβετε που θα σας πω, θα παγώσετε τώρα. Πώς το φέρετε του Χριστού, τι σχέση έχει μαζί του. Πρώτη εμφάνιση του Χριστού, ακούστε το αυτό λίγο, σας παρακαλώ. Πρώτη εμφάνιση του Χριστού. Δεν είναι καμιά όρεξη να εμφανιστεί πουθενά. Πάμε στο γάμο, δεν θέλω να έρθω. Πάμε στο γάμο, δεν θέλω, άσε, εντάξει. Σε παρακαλώ, πάμε στο γάμο, είναι ανάγκη, είναι συγγενείς μας, είναι γνωστοί μας, είναι φίλοι μας κλπ. Πάμε στο γάμο. Κάτω ο Χριστός, κοιτάει δεξιά-αριστερά. Φανταστείτε τώρα ρεαλιστικά πώς έγινε, όπως έγινε. Λοιπόν, και ξαφνικά τελειώνει το κρασί. Εδώ είναι η μεγάλη έκπληξη. Γυρίζει και του λέει, κρασί δεν έχουν. Πώς του μιλάς έτσι, δηλαδή, όχι, κοίταξε παρακαλώ, μήπως, ξέρεις τώρα, αν θα μπορούσε κάτι έτσι, δεν ξέρω τώρα, μήπως έχεις καμιά ιδέα να μπορούσαμε να βοηθήσουμε, λέει, αν, τίποτα, δεν έχουν κρασί, φανταστείτε το πώς το λέει. Και ο Χριστός τι κάνει, γυναίκα της λέει, πως λέμε άνθρωπέ μου, ούτε μάνα κάνει, απαράταμε. Δεν είναι η ώρα μου ακόμα. Και εδώ είναι το σοκ το φοβερό για μένα. Όταν το συνειδητοποίησα, έπαθα σοκ. Γυρίζει και λέει στους δούλους, ό,τι σας πει κάνετε. Θα το κάνεις, έγινε, τελείωσε. Εδώ σταματάει πραγματικά ο άνθρωπος να μιλάει, έτσι. Αντί να του πει, κοίταξε να δεις, εντάξει, μπορεί να μην ήρθε η ώρα σου, σχέρα, γιατί η Μανόλα σου κάτι σου αγαπάει. Μια μικρή χάρη, ξέρω εγώ. Για μένα, κάνει το χατήρι, το σοδά κλπ. Αυτή είναι μια ανθρώπινη συμπεριφορά. Ποιον έχεις απέναντί σου. Ποιον έχεις, αυτή ξέρει ποιον έχει. Και πώς το μιλάει. Προσέξτε όμως κάτι τώρα. Να καταλάβετε κάτι. Δεν του μιλάει με αυθάδεια. Όχι. Είναι η ίδια πολύ αγνή και αθώα τρομακτική αγαπατική εμπιστοσύνη. Παναγία είναι το ίδιο. Έχοντας και την απόλυτη γνώση. Ναι, έχοντας την απόλυτη γνώση, αλλά είναι ταυτόχρονα και το ίδιο υπέροχα καθαρό και αθώο πλάσμα. Γι' αυτό ο Χριστός δεν μπορεί να αντισταθεί. Άμα έρχεται ένα μωρό τώρα, το εγγόνιο σου και σου λέει, παπά, πού θέλω, έχουμε μερική την εμπειρία. Ο παππούς δεν πρέπει, όχι. Μπορεί να έχει κάτι πάρα πολύ σοβαρό να κάνει, τόσο σοβαρό που δεν μπορεί καν να το περιγράψει το εγγόνιο εκείνη τη στιγμή. Μπορεί η τύχη του κόσμου ολόκληρη να είναι στα χέρια του. Και αφήνει την τύχη του κόσμου και ασχολείται με το μωρό. Γιατί το μωρό είναι το μωρό και το μωρό πάει, τελείωσε. Για κάποιο λόγο, επειδή έχει τη δύναμη της ταπεινώσεως της μεγάλης, το έχει η Παναγία, να το πω έτσι. Την πολύ μεγάλη ταπείνωση. Και με την πολύ μεγάλη ταπείνωση ταυτίζεται μόνο το ανθρώπινο γένος. Εκείνη τη στιγμή ο Χριστός δεν έχει τη μάνα του απέναντι απλώς. Έχει όλο το ανθρώπινο γένος. Στην πιο εξελιγμένη και προχωρημένη του μορφή. Βέβαια, γιατί λέει ο Καβάσιλας, όταν είπε ο Θεός, λέει, ιδού τα πάντα καλά λίγαν.
Ήταν ενώσει, λέει, την Παναγία. Θα εμφανιστεί αυτή. Άρα είναι καλή η δημιουργία. Βλέπετε. 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 Δεν του μιλάει με αυθάδεια. Άλλοι που του μιλήσαν με αυθάδεια, ξέρετε τι πάθανε. Ναι, δεν του μιλάς με αυθάδεια του Χριστού, δεν το επιτρέπει. Αλλά κάμπτεται, επειδή είναι η αυτοαγάπη. Κάμπτεται πάρα πολύ μπροστά σε αυτό που είναι ο ίδιος. Απέραντα αγαπητικός και ταπεινός. Όταν το δει. Γι' αυτό έλεγαν οι άλλοι, ένας έργο ο Τρυπαίσιος, τα πάντα μας τους κάνει ο Θεός. Λέγαμε γέροντα καμιά φορά. Πώς θα κάνετε όλα αυτά, τώρα παιδιά κι εμείς. Συγγνώμη για όλα αυτά. Τώρα το πιστώνουμε. Τώρα το πει στον πατέρα, τώρα το πει στη μάνα. Μετά έκανε και το θάμα. Μετά έκανε τώρα. Και τα έκανε αυτά. Και πηγαίνω. Πώς το κάνεις. Δεν είναι τίποτα, έλεγε. Εύκολο είναι. Σε εμάς είναι τρομακτικά δύσκολο. Γιατί? Γιατί υπάρχει μια λεπτομέρεια. Πρέπει να συντονιστεί κανείς με τον Θεό αυτό. Συντονισμός. Πώς είναι δύο ασύρματοι, πρέπει να συντονιστούν. Αν δεν υπάρχει συντονισμός υπαρξιακός, δεν πάει να λες εσύ. Κάνε, δείξε, φτιάξε. Πού, τίποτα. Ούτε ο Θεός σε ξέρει, ούτε σε ξέρει τον Θεό. Δεν μιλάτε ουσιαστικά. Φωνάζει εσύ. Υπάρχουν πολλές θρησκείες. Και τι κάνουν, φωνάζουν οι άλλοι. Παίρνουν τα καλά σιγουν και ρίχνουν. Πα, ακούει ο Θεός. Συνεννοούνται. Όχι καθόλου τίποτα. Γι' αυτό και το παραγόμενο αποτέλεσμα τι είναι. Κόλαση, τρόμος, φρίκη, κατάσταση. Η Παναγία σου μαθαίνει πώς θα συντονιστείς με τον Θεό. Αυτό είναι το μεγάλο δίδαγμα. Αλλά ποιος θα καθίσει να το μάθει. Πώς θα το μάθουμε αυτό το πράγμα. Αντί γι' αυτό την αντιμετωπίζουμε κι εμείς σαν μια αρχαία θεά. Ναι. Θεά Αθηνά, ας πούμε. Θεά, ξέρω εγώ, μην πω Αφροδίτας. Κάνε μου εκείνο, φτιάξε μου τ' άλλο και εγώ θα σου δώσω και το τάδε. Τάμα. Ρε φίλε, εντάξει. Αλλά τι είναι η Παναγία άραγε. Να, εδώ είναι το ερώτημα. Η τα δευτερία της Τριάδος έχουσα. Οι πατέρες που καταρχήσαν καταλαβαίνουν τι λέμε. Παραλυρούν όταν μιλάνε για την Παναγία. Παραλυρούν. Πριν από χρόνια ένας συναδελφός μου είχε φτιάξει ένα βιβλίο, δεν ζει αυτός ο καθένας πια, όπου μάζεψε όλα τα ονόματα της Παναγίας από την πατρολογία. 300 σελίδες βιβλίο μόνο με καταγραφή ονομάτων, τα οποία χρησιμοποιούν οι πατέρες για να μιλήσουν για αυτήν, μερικά από τα οποία ξεπερνάνε τα όρια της ανθρώπινης λατρείας. Πώς θα σας το πω, είναι. Γιατί? Διότι ξέρανε, βλέπανε. Εσύ τι βλέπεις? Τι Θεά Αθηνά βλέπω. Τίποτα άλλο. Όλη μου Παναγία μου κοινό. Όλα μου τα δίνει η Παναγία, ό,τι το ζητήσω. Ό,τι ζητήσω την Παναγία μου το δίνει. Αλλιεμονός. Σου δίνει η Παναγία. Ό,τι ζητήσεις, αλλά ζήτησες αυτά που ήθελε αυτή να ζητήσεις, άραγε ποτέ. Αυτό είναι το ερώτημα. Προσέξτε. Η Ορθοδοξία, ο Χριστιανισμός, η Εκκλησία μάλλον. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Και δεν ξέρουμε σήμερα για τι πράγμα μιλάμε. Καταλάβατε. Αν ξέραμε για τι πράγμα μιλάμε, δεν θα υπήρχε άνθρωπος άθεος δίπλα μας. Αν ρωτήσετε όλους αυτούς δίπλα που κοροϊδεύουν και βγάζουν μια γλώσσα ένα μέτρο, θα δείτε ότι αυτά που θα σας πούνε για τον χριστιανισμό έχουν καμία σχέση με τον χριστιανισμό, ούτε με την Εκκλησία. Καμία απολύτως. Και καμία απολύτως σχέση με αυτά που λέμε εμείς τώρα. Καμία απολύτως. Από τη μια λοιπόν η ανθρώπινη συμπεριφορά, βάλαμε και εμένα σε μια, κάναμε και εμένα δεσποτάκο, κακό είναι. Λέμε τώρα. Δώσ' μου και εμένα, τι σου δώσει εσένα. Χάνουμε τον καιρό μας στην πραγματικότητα. Αντί να δούμε και να διαπιστώσουμε το μεγαλείο αυτό που είναι μπροστά μας και το οποίο ξεπερνάει κάθε ιδέα μεγαλείου που έχουμε στο κεφάλι μας. Διότι η Παναγία φέρνει πραγματικά το Θεό στον κόσμο. Και από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Διότι όλες οι ανθρώπινες καταστάσεις, όλες οι ανθρώπινες ενέργειες, όλα τα ανθρώπινα θελήματα έχουν συμπεριληφθεί στην ενσάρκωση αυτή. Και τα εκτελεί ο Θεός με το Θεό τρόπο του Θεού. Με τον Χριστό μαθαίνουμε τι θα έκανε ο Θεός επίσης αν ήταν άνθρωπος. Είναι το ανθρώπινο του Θεού. Και με τον τρόπο αυτό μαθαίνουμε κι εμείς το θεοπρεπές του ανθρώπου και αρχίζουμε να μπαίνουμε στη σφαίρα της θεανθρωπίας
και να ησυχάζομαι. Τότε ησυχάζει ο άνθρωπος. Τότε ειρηνεύει. Πώς θα βρω την ειρήνη, λένε. Μας λένε οι άνθρωποι. Και αναρωτιόμαστε κι εμείς. Πώς θα ειρηνεύσω. Θα ειρηνεύσεις όταν ο Θεός είναι παρόν μέσα στα πράγματα στη ζωή σου, γύρω σου. Είναι συνεχώς παρόν στη ζωή. Και αποκτά ο άνθρωπος τον τρόπο να τον βλέπει και μετά αλλάζει η ζωή. Σιγά σιγά δεν είναι μόνος. Σιγά σιγά ανακαλύπτει πράγματα και βέβαια κατά το απλασίο να λείψετε με τα πειρασμών. Θα τραβήξει διάφορα. Από όλους αυτούς οι οποίοι δεν θα το καταλαβαίνουν αυτό ή από όλους τους θα βάλει ο διάολος να μην το καταλαβαίνουν και να τον ταλαιπωρούν για να του δώσει όμως ο Θεός μεγαλύτερη γνώση και να ξέρετε ότι ο πόνος αυτός, ο εν Χριστώ πόνος, είναι όμορφος πόνος γιατί έχει διέξοδο, έχει ανάπαυση, έχει λογικότητα. Δεν υπάρχει τραγωδία στο Θεό. Ό,τι και να συμβεί στον άνθρωπο του Θεού, εάν το περνάει κατά Θεόν, θα τον οδηγήσει σε βαθύτερη χαρά, βαθύτερη ανακούφιση, βαθύτερη γνώση, σε σημείο που να λέει στο τέλος, δεν γίνεται να έχω και κανένα ακόμα πειράσμα τέτοιο, ναι. Να μου οδηγήσει σε μεγαλύτερη ακόμα ανάπαυση και χαρά. Βλέπετε λοιπόν η Παναγία έβαλε η Εκκλησία, έβαλε την Παναγία μέσα στη Σαρακοστή. Δεν είναι χωρίς λόγο αυτό. Μα να καταλάβουμε όλα αυτά που είπαμε, θα καταλάβουμε γιατί την έβαλε ειδικά εκεί και εκεί. Δεν την βάζει απλά και μόνο για να πηγαίνουμε την Παρασκευή και να λέμε χαίρε και μάλιστα τη χαιρετίζει, έτσι συνεχώς τη δοξάζει την Παναγία έτσι. Γιατί είναι το μυστήριο της Παναγίας το οποίο μας καλεί η Εκκλησία ειδικά την περίοδο της Σαρακοστής, όσο καταλαβαίνει ο καθένας και όσο μπορεί, δηλαδή το μυστήριο αυτής της αφιερώσεως και αυτής της αγνότητας. Παρθένος μπορεί να μην είσαι. Αυτό δεν αλλάζει τώρα αν δεν είσαι. Και ούτε είναι φοβερό κακό. Εάν γνωρίσεις την αγνότητα αυτή της αφιέρωσης αυτής χωρίς κρατούμενα. Μου έδωσε ό,τι μου έδωσε Θεέ μου, σε ευχαριστώ για όλα. Να λοιπόν ότι εγώ τώρα ζητώ και το δωρεοδότη. Ζητώ αυτόν που τα έδωσε όλα αυτά. Μια συναλλαγή πλέον μαζί του. Μια κοινωνία μαζί του. Να δω τι θέλει να κάνω με όλα αυτά τα υπέροχα. Έτσι δεν είναι. Έφαγες στο τραπέζι, σηκώθηκες. Λες λοιπόν στον εστιατόρα, τώρα τι θες να κάνω. Γιατί μετά είσαι τόσο καλά. Καταλάβατε. Δόξα τω Θεώ. Σου ευχαριστώ. Τώρα τι θες να κάνω. Αυτή η δύναμη που μου δώσες, αυτή η χαρά, αυτή η ευγνωμοσύνη που έχω, τι να την κάνω και θα σου πει τι να την κάνεις. Καταλάβατε. Και μετά η ζωή ολόκληρη είναι αυτή η ευγνωμοσύνη και αυτή η δοξολογία. Σε σημείο που οι πειρασμοί, το βλέπετε στους ανθρώπους του Θεού αυτό πάρα πολύ, δεν τσακίζουν. Το αντίθετο εντελώς. Καταλάβατε όπως και η Παναγία άντεξε αυτό το φοβερό τσάκισμα του να ξέρει ποιος είναι και να βλέπει τι παθαίνει. Κανένας δεν ξέρει την ανθρώπινη τραγωδία τόσο καλά όσο η Παναγία. Κανένας δεν ξέρει πόσο πολύ έχουμε πέσει. Καταλάβατε. Και αν δεν το μάθουμε κι εμείς αυτό, δεν θα καταλάβουμε σε τι πράγμα απαντά ο Σταυρός του Χριστού και η Ανάστασή του. Και θα περιμένουμε τις συμφορές που ήρθαν και που έρχονται, καλπάζοντας έρχονται, δυστυχώς. Ναι. Και ως πότε θα λέμε στο Θεό μην το κάνεις, μην γίνει. Να προλάβω να παντρέψω το παιδί μου πρώτα και μετά να πέσει η βόμβα. Ναι, αυτό όμως είναι πάρα πολύ κοντά. Γιατί δεν ρωτάμε το Θεό για τις βόμβες μας. Γιατί ποτέ το ρωτάμε. Αισθανόμαστε ότι εμείς έχουμε την κυριότητα του εαυτού μας, της ιστορίας, της ζωής, της αλήθειας. Εμείς τα ξέρουμε όλα. Δεν τα λέω αυτά. Είναι πασίγνωστα. Κοιτάξτε όμως τη σοφία της Παναγίας. Η Παναγία ξέρει ότι αν έρθει εκείνος μόνο στα πράγματα, ο Δημιουργός, τα πράγματα θα φανούν στην ομορφιά τους και στην τελειότητά τους. Αυτό είναι στο τέλος. Η Παναγία είχε αυτό το μεγάλο βίωμα. Μετά την Ανάσταση του Χριστού στάθηκε, κοίταξε τον ουρανό και είπε «Ναι, όλα είναι τέλεια». Καταλάβατε. Όλα είναι τέλεια. Τα έκανε ο Θεός όλα.
τα τέλεια. Αλλά υπάρχει δική μας ελευθερία που πρέπει να το οικειωθεί αυτό όλο. Έτσι. Τρία τέταρτα. Σταματώ τώρα πάντα. Μετά από 30 χρόνια δάσκαλος που είμαι 30 τόσο, σταματάει μόνο του το ρολόι. Είμαι σίγουρος ότι είναι. Ορίστε, τρία τέταρτα. Λοιπόν, ερωτήσεις. Τώρα μπορείτε να ρωτήσετε κάτι. Ποιος είχε σηκώσει το χέρι. Θέλετε να ρωτήσετε ακόμα. Ναι. Εικόνα της οικογένειας. Υπάρχει μια εικόνα. Ο Ιωσήφ έκανε το babysitting και έκανε και το μπροστά τη. Φαντάζεστε τον Ιωσήφ να τις αποκαλύψει αυτές να έχει τον παραμικρό λογισμό για την Παναγία. Καθόλου. Σας βεβαιώνω. Το γεννηθέν εκ πνεύματος Αγίου, βάρτε και λοιπά. Και... την προσκύναγε έτσι από μακριά και την έπαιρνε και πηγαίνανε. Και να πω και κάτι ακόμα. Ναι. Μια ομιλία ένας πατήρ της Εκκλησίας λέει ότι η Παναγία δεν γνώριζε απόλυτα τον Ιησού πριν την Πεντηκοστή. Με μια έννοια που θα σας πω τώρα. Με μια έννοια ότι δεν γνώριζε, κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει ανθρωπίνος απόλυτα το Θεό και συνεχώς ο Θεός έχει να το αποκαλύψει καινούργια πράγματα. Καταλάβατε, δεν μπορεί να ταυτιστεί ποτέ η γνώση που έχει Θεός για τον εαυτό του με τη γνώση που έχει ένας άνθρωπος για τον Θεό, καταλάβατε. Γιατί ο ένας είναι άνθρωπος, είναι Χριστός, είναι αυτό που είναι. Ο μόνος ο οποίος είναι ενωμένος τέλεια άνθρωπος και Θεός σε μία φύση και έχει αυτή την γνώση, αλλά δεν μπορείτε, και αυτή η γνώση είναι υπερφύης, είναι ο Χριστός. Στο Χριστό έχουμε υποστατική ένωση. Η Παναγία είναι άλλο πρόσωπο όμως, δεν είναι ο Χριστός. Καταλάβατε, και η μητέρα για αυτή μαθαίνει και η Παναγία και δέχεται και η Παναγία το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο την κάνει να καταλάβει αυτά που καταλάβαινε. Είναι δυνατόν ακόμα βαθύτερα. Δεν έχει τέλος όμως αυτό. Η γνώση του Θεού δεν έχει τέλος, ξέρετε. Σταδιακή αύξηση. Ναι, η γνώση του Θεού είναι διαρκή απείρως. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα τελειώσει και μετά το θάνατο θα συνεχίζεται η γνώση αυτή. Δηλαδή έχουμε να μάθουμε, συνεχώς θα βλέπουμε καινούργια πράγματα. Ετοιμαστείτε. Πάρα πολλά μυστήρια. Και στη ζωή αυτή και μετά τη ζωή, μετά το θάνατο. Δεν τελειώνει αυτό. Μας περιμένει ένα τεράστιο σύμπαν για περιήγηση πραγμάτων, νοημάτων, κομιτών, αστέρων, μυστικών αυτών κλπ. Και μια εικόνα για τον κόσμο που είναι τρομακτικά μεγαλύτερη από ό,τι μπορείτε να διανοηθείτε. Αυτό από τώρα συμβαίνει. Μου λέει, θυμάμαι από Παχαράλαμπος, ο ηγούμενος της Διονυσίου, που ήταν τέκνο πνευματικό του Αγίου Ιωσήφ του Σιχαστή. Όταν λοιπόν το πρώτο συνάντησα, είχα 4 χρόνια που μπήκα στην εκκλησία. Λοιπόν, μου λέει, κομποσχήνια μου κάνεις. Λέω, κάνω λίγο. Μου λέει, τι και τι βλέπεις. Λέω, τίποτα. Μου λέει, 4 χρόνια. Δεν το έχω πει ότι είναι 4 όμως. 4 χρόνια μου λέει και ακόμα δεν δεις τίποτα. Λέω, τι να δω. Άκου να δεις, μου λέει. Επειδή έβλεπε ποιος, πώς σκεφτόμουν εγώ βέβαια. Η Χάρης λέει, με παίρνει στα βάθη των ωκεανών. Με παίρνει στα βάθη των όντων. Με παίρνει στα βάθη του σύμπαντος. Και βλέπω πράγματα. Αλλά δεν μπορώ να τα πω. Δεν λέγονται. Αλλά δεν ξέρω και αν ποτέ η επιστήμη θα μπορέσει να τα πει. Τα βλέπω, λέει, όλα. Και είναι αθαυμαστός ο κόσμος. Και τεράστιος, μου λέει. Συμβαίνουν πράγματα, λέει, στις γωνιές εκεί, λέει, στο σύμπαν, που δεν μπορώ να σας τα διηγηθώ, μου λέει. Είναι ένα παιδί. Το κοίταγα έτσι εγώ. Και μετά θυμήθηκα τον πατέρα Πορφύριο. Που όταν το γνώρισα και πήγαινα λοιπόν, είδα είχε τόμος ολόκληρος από τη μια έχει ανατομία και την άλλη φυσική. Όλα τα μαθήματα, τα παρμυστικά, τα συγγράμματα. Λέω, ρε γέροντα, από αυτά διασχολείστε. Άλλε, κοίτα να δεις, μου λέει, όταν η Χάρης άρχισε να μου δείχνει τον ανθρώπινο οργανισμό, μου τα δείχνει όλα η Χάρης πώς είναι και πώς δουλεύουν όλα. Αλλά δεν ξανά τα πω, λέει. Και κάθισα και διάβασα ανατομία και τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Ανέλυε τελείως τον ανθρώπινο οργανισμό και αύριο που πάσχεις, τι έχεις πάθει, τι έρχεται να πάθεις. Τα είσαι εγώ αυτά προσωπικά και άλλοι πολλοί. Δεν τα λέω για καινούριο. Και το ίδιο είναι με τη φυσική, μου λέει. Αυτά όλα που βλέπεις, λέει. Ξέρεις, λέει, όλα έχουν και πνευματικές προεκτάσεις. Το όμοιο εδώ. Καταλάβατε. Μην πάρετε ποτέ αυτά που λέει ο Θεός με τον τρόπο, το βλακώδι που μας έμαθε
η νοοτροπία μας οι Προτεστάντες και να τα παίρνουμε ως ηθικολογίες. Και άμα τυχόν κάνεις και τίποτα της προκοπής καλό, μετά γίνεσαι ένα τέρας αυτοπεποίθησης και κρίνεις και τους άλλους. Βέβαια. Και ψάχνεις να βρεις, γίνεσαι και αιρεσιοκυνηγός. Μεγάλο σπόρο αυτό. Το έχω υποστεί κι εγώ. Τελευταία έπαθα, το έπαθα και μια, και με μια αυτή που είπα για την Παναγία. Μίλαγα, υπάρχει μια, υπάρχει στο διαδίκτυο μια ομιλία μου, μπορούμε να ξεπεράσουμε τον προστατισμό, είναι πρόσφατη. Και εκεί μέσα κάποια στιγμή θύμωσα και έχοντα στο μυαλό μου τους Προτεστάντες, σου λέω, δεν κουβεντιάζουμε αν η Παναγία έκανε σεξ με τον Ιωσήφ, να δούμε πώς ενσωμάτισε το Μουσείο. Και από κάτω μου γράφουνε, ντροπή σας, ορίστε, θεωρείτε έκανε σεξ η Παναγία. Πάτερ μου, ντροπή σου, είσαι αιρετικός, πίσος, δείξος. Με βρήκανε και εμένα. Λέω, δεν γλιτώνει κανένας. Αιρεσίου κυνηγεί. Δύο πραγματάκια καταλαβαίνουν και αμέσως μετά πάνε το πολυβόλο, το στείνουν και αναμένονται θύματα. Ελπίζω να ακούσουν και την ομιλία αυτή. Για πέστε μου. Λίγο, ναι, σας ακούω, πες λίγο πιο δυνατά. Είπατε προηγουμένως ότι ο Θεός δεν κολλάζει. Δεν το λέω εγώ αυτό, ναι. Αλλά επιτρέπει όμως να πάνε οι άνθρωποι στην κόλαση. Το είδατε εσείς, ήταν εκεί και τους είδατε. Α. Λοιπόν, ακούστε κάτι, τα έσχατα είναι ένα πολύ μεγάλο μυστήριο. Τα πρώτα λόγια μου από τον Παΐσιο, όταν τον γνώρισα, ήταν αυτά, μου λέει. Οι πατέρες μου, λέει, μας έκρυψαν την αγάπη του Θεού. Λέω εγώ, είχα διαβάσει δύο-τρία πραγματάκια, δύο σελίδες, τρεις, θα προλάβει. Μα για αυτή μιλάνε γέροντα. Όχι, μου λέει. Δεν μπορείς να μιλήσεις για αυτήν. Και όποιος την είδε, αισθάνεται την άγνοια την κρύψη. Αν σας λέει τίποτα αυτό, εμένα μου λέει πολλά αυτή τη στιγμή. Τώρα. Τώρα, μετά από 40 χρόνια. Τώρα μου λέει πάρα πολλά. Και κάτι άλλο. Στο βίο του Αγίου Σουλανού. Χτυπιέται και παρακαλάει για όλο το ανθρώπινο γένος. Και κάποια στιγμή δεν αισθάνεται την απάντηση και φωνάζει στον Χριστό, του λέει, είσαι αδυσόπιτος. Και τότε του εμφανίζει ο Χριστός. Διαβάστε, διαβάστε του. Είναι. Και του λέει, εσύ σταυρώθηκες για αυτούς. Λέει, αυτός όχι. Και του λέει, θα ελεήσω έστω και το ένα Κύριε ελέησον που έχει πει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Λοιπόν, η κόλαση υπάρχει γιατί βλέπω να υπάρχει εγώ, γιατί θέλω εγώ να υπάρχει. Μου χρειάζεται εμένα. Θέλω να τιμωρήσω μερικούς. Και εσείς δεν θέλετε. Με θέλετε. Μωρέ, θέλετε. Με εμάς τι θα κάνει ο Θεός, δεν ξέρω. Θα του λέμε, εκείνον κάψτονε. Και εκείνον κάψτονε. Έχω φτάσει να πω ότι η κόλαση είναι το διαβόλο που είναι ετοιμασμένη και τις αγγέλεις αυτού. Το διαβόλο είναι ποιητικό αίτιο, δοτική του ποιητικού αίτιου. Από το διάβολο. Ο διάβολος. Δεν ο διάβολος θα τιμωρεί συνέχεια. Σας τώρα, πώς σας βλέπει και εμάς σε μένα, σε ξέρω λούκουμα. Καταλάβατε. Είμαστε γεμάτη κόλαση, εμείς. Αυτός δεν ξέρει πώς να κολλάζει. Δεν το ξέρει, δεν το έκανε ποτέ. Και όταν εσύ βάζεις το χέρι στη φωτιά, το βάζεις γιατί εσύ το θέλεις το χέρι στη φωτιά. Ναι ή όχι. Στην αρχή σε εμποδίζει, μετά βλέπει ότι θα σε κάνει ποτήρι αν συνεχίζει να σε εμποδίζει. Κάνει την ελευθερία του. Και σου λέει, άντε άπλο το χεράκι. Και μετά σου λέει, καϊκές, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα. Δεν ξέρουμε το Θεό, σας λέω. Είναι πολύ δύσκολο. Λίγοι το ξέρουν. Δηλαδή το ξέρουν αυτοί οι οποίοι λιγάκι περισσότερο τον παίρνουν στα σοβαρά. Ναι. Λοιπόν, μην μιλάτε για την κόλαση. Ας παρακαλέσουμε το Θεό να μας γνωρίσει την αγάπη του αυτή και μετά θα παρακαλούμε σαν τους Αγίους. Εμείς η κόλαση δεν έχει κανέναν. Όταν ο τάδε Άγιος, ο Πατέρας Παΐσιος, παρακαλούσε για τον Άγιο, για τον διάβολο, τι ήταν αυτό. Δεν παρακαλούσε να μην υπάρξει κόλαση καν. Αλλά όταν πας με την κόλαση στην ψυχή και στο νου και στην ύπαρξη ενώπιον του Θεού και πάνε και πολλοί τέτοιοι και φωνάζουν και λένε κόλαση, κόλαση. Επίνασα κιού και εδώ κατέμει φαγήν. Αλήθεια. Θα φωνάζουν λοιπόν κάποιοι.
Κάψτον! Πώς θα γλιτώσουμε εμάς είναι το πρόβλημα. Αν τελειώσουμε εμείς, ο Θεός δεν έχει πρόβλημα να έχει κανένα Νικόλας τίποτα μέσα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε αυτά που λέω. Ίσως είναι και λίγο προχωρημένα και ίσως οι αιρεσιολόγοι με ξαναπιάσουν πάλι. Λοιπόν, ναι. Ναι, φυσικά. Μου έκανε εντύπωση ο διαχωρισμός που κάνατε σε κάποιο πρόβλημα αν είναι βάσανο ή σταυρός. Α, ναι, είναι χρήσιμη αυτή η διάθεση. Και λέω τώρα, όταν κάποιος έχει κάποιο πρόβλημα, πώς θα, δηλαδή, για μένα το πρόβλημα αυτό, πώς θα ξέρω αν είναι, όχι, ξέρω ότι... Από τη στιγμή που τιμωρούμε τον άλλο, ευθυνόμαστε για αυτά που μας κάνει. Δεν χρειάζεται. Κατάλαβα. Π.χ. τώρα που διακονώ κάποιον ηλικιωμένο. Για μένα είναι. Το φέρνω βαρέω, α πούμε, βάσανο. Πώ να το πω. Δεν σταυρός είναι. Στον Χριστό πώς μετράει αυτό. Θα μετρήσει άραγε. Κοιτάξτε, έχετε μεταπτώσεις δηλαδή. Okay. Έχετε μεταπτώσεις. Άλλο το βλέπετε έτσι, άλλο το αλλιώ. Περισσότερο σαν βάσανο. Σαν βάσανο. Λοιπόν, κοιτάξτε, όταν είμαστε στο χώρο του βασάνου, βασανιζόμαστε, γι' αυτό το καταλαβαίνουμε ότι είναι βάσανο. Απλό δεν είναι. Άμα είσαι στο χώρο της αγάπης δεν βασανίζεσαι. Ήταν μια κυρία προηγουμένως συγγενής μου πριν μερικά χρόνια, ο άντρας ήταν κατάκητος, συγγενής μου εξαίματος και οι δύο. Και ο άντρας ήταν κατάκητος, έπαθε στο τέλος κάτι και... Ζήσανε, ξέρω εγώ, 50-60 χρόνια μαζί, ένα μεγάλο αριθμό. Καλό ζευγάρι ήταν. Και κάποια στιγμή αυτός ήταν κατάκητος. Τον υπηρετούσε, αλλά με τέτοιο κέφι. Με τέτοια χαρά. Σαν να πρόκειτο να βγουν το πρώτο ραντεβού τους. Τον χτένιζε, τον έκανε, τον έπιανε, τον έκανε. Και όταν έφτασε η ώρα να φύγει αυτός ο άνθρωπος. Της λέω, ξαλάφρωση. Τι μου λέει, τι είπες, εδώ τον είχα ήθελα ακόμα 5 χρόνια, 10 χρόνια. Καταλάβατε, αυτό είναι μετά άλλο πράγμα. Τελειώνει το βάσανο. Δεν είναι βάσανο. Δεν είναι βάσανο. Είναι ευλογία. Αυτό είναι ευλογία. Ο σταυρός γενικά φαίνεται ότι έχει ευλογία μέσα του. Τα άλλα δεν έχει ευλογία και κουράζεσαι και κουράζεσαι. Δηλαδή... Και ταλαιπωρείς και τον γέρο μπορεί. Και ταλαιπωρείς και τον γέρο, τον καημένο. Με τον τρόπο τον περιποιείς που θα λέει ο καημένος δεν λέει πεθάνω. Αντί να υποϊφίστανε αυτού του είδους την περιποίηση. Όσο για τις σχέσεις των ανθρώπων. Εγώ δεν έχω συναντήσει ακόμα. Ειδικά ζευγάρια που τυχαίνει να... Εντάξει, να βλέπουμε κάθε τόσο. Δεν έχω δει ακόμα ένα ζευγάρι που να μην τιμωρεί ένας τον άλλον. Εκτός από μια σπάνια περίπτωση, την οποία διηγήθηκα και πρόσφατα σε μια άλλη ομιλία μου, η οποία με έκαμε και έκλαψα. Δηλαδή, έρχεται η σύζυγος και λέει, με βασανίζει ο άντρας μου. Ο πεπειραμένος λοιπόν, και οποιοσδήποτε πεπειραμένος, του λέει, από πότε έχετε να κάνετε σεξ. Τα τελευταία 5 χρόνια το έχω κόψει για να του δείξω ποια είμαι. Αλλά αυτός θέει. Συγγνώμη. Τι θα πει φταίει αυτός. Όταν και εσύ η ίδια το τιμωρεί συνέχεια και του πετά συνέχεια κατά πρόσωπο το πόσο θυμωμένη είσαι μαζί του. Τον εβάσανο. Και ένας βασανίζεται και όλος βασανίζεται. Δεν είναι. Πολλές περιπτώσεις τέτοιες. Καθημερινώς. Του δείχνω ότι έχω το δίκιο μου. Γιατί δεν πρέπει. Ειδικά μάλιστα οι γυναίκες, ακόμα πιο, οι άνδρες τιμωρούν εξωτερικά. Φαίνεται, είναι βαρύ. Οι γυναίκες τιμωρούν χωρίς να φαίνεται. Δηλαδή φαίνεται και δεν φαίνεται. Στο δίνει και δεν στο δίνει. Με το γάντι. Αλλά με τον μπαμπάκι που λέει. Έτσι γίνεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ενώ είναι έτσι τα πράγματα, αισθάνονται άλλος τελείως αθώος. Και λέει, μα εγώ δεν έκανα, δεν είναι. Χώρια που είναι. Και οι σκοτεινοί λογισμοί. Και μόνο ότι σκέφτεσαι ενάντια σε κάποιον και τον κατηγορείς μέσα σου και τον κατακρίνεις. Είναι αρκετό για να το καταλάβει και να μην μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί σου ομαλή.
Τώρα το πώς το καταλαβαίνουμε αυτό όλοι είναι ένα μυστήριο. Όπως καταλαβαίνουμε και όποιος μας αγαπάει. Σιωπηλά έχω επιλέξει. Περνάει αυτό στην ατμόσφαιρα. Διαδίδεται. Φαίνεται. Μετά από λίγο, πας τα κομμάτια από εκεί πέρα του λες. Τι σου έκανα, μωρέ. Έτσι είπα σε μια άλλη. Μου λέει, μου μιλάει πολύ άσχημα. Και λέω, εσύ τι σκέφτεσαι γι' αυτό, ναι. Τι μου λέει, πες μου τι σκέφτεσαι. Τι είπατε. Πες μου, λέω, με λεπτομέρεια τι σκέφτεσαι. Σκέφτομαι συνεχώς ότι είναι ένα γουρούνι και ότι είναι ένα χαμένο κορμί και θα τον έχω κομμάτια ευχαρίστως, θα τον πάρω από τη μηχανή του κοιμά. Λέω, αυτά έχει την αξία σου, μην τα καταλαβαίνει. Και πώς τα καταλαβαίνει, δεν τα λέω. Τα λες. Ο άνθρωπος είναι ένα που η λεκτική επικοινωνία είναι το 1/10 της επικοινωνίας. Τα υπόλοιπα 9% τα λέμε με άλλους τρόπους. Μες λένε ψυχίατρε. Λοιπόν, ακριβώς έτσι. Με άλλους τρόπους. Τα λέμε. Εντάξει. Περίπου έτσι. Ήθελα και κάτι άλλο να πω, αλλά το ξέρω. Λοιπόν, υπάρχει τίποτα άλλο να πούμε. Εδώ κανένας. Δεν το τσερνάει. Σε έναν αφάτσι. Α, ναι, αυτό να το πω, ναι, να τελειώσουμε έτσι. Κάποια στιγμή, τι ευχάριστα, δεν ξέρω, εσείς θα καταλάβετε. Κάποια στιγμή, λαμβάνω κι εγώ πάρα πολλά mail, όπως κι άλλοι, ενώ και τέτοια. Και συνεχώς. Κάποια στιγμή, λοιπόν, πραγματικά, κάποια κυρία με συγκίνησε μέχρι δακρύων. Το έχω ξαναπεί αυτό πρόσφατα. Αλλά θα το ξαναπώ. Μου γράφει το εξής. Είμαι η τάδε, ακούω τις ομιλίες σας, με έχετε βοηθήσει. Ζω μια περίεργη κατάσταση και θέλω λιγάκι να σας την πω. Ο άντρας μου έχει μια ερωμένη και έχει τόσο πολύ η κατάσταση ξεφύγει που την έχει στο σπίτι. Και εγώ σπηρετώ. Σας παρακαλώ, εκεί είναι που κατέρευσα σας λέω. Θυμίζει το δίγημα του Παλαιμάντη, ο γάμος του Καραχμέτη, έτσι. Αλλά εδώ είναι η πραγματικότητα. Σας παρακαλώ, δεν θέλω τίποτα άλλο, δώστε μου, εύχεστε, σας παρακαλώ για μένα, να έχω τη δύναμη να το κάνω στο τέλος. Αυτό, σας είπα, με συγκίνησε μέχρι δακρύων. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορούσα να κουνηθώ, τέτοιο σοκ έπαθα. Φοβερό. Φοβερό. Αυτό δείχνει ότι το Πνεύμα του Άγιου είναι ζωντανό μες στον κόσμο και ότι γίνονται πράγματα συγκλονιστικά δια του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Και να πω και κάτι ακόμα που είναι κοινότυπο και χαζό, αλλά θα το πω. Φανταστείτε να υπήρχαν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι στον κόσμο. Θα ήταν αυτή η ζωή η Βασιλεία του Θεού. Θα είχαμε τρελή εμπιστοσύνη. Κάπου έχω ένα βίντεο που μιλάω για την αγιότητα σήμερα ως κρίση εμπιστοσύνης. Έχουμε τεράστια κρίση εμπιστοσύνης σήμερα. Μην εμπιστεύεσαι κανένα. Που έρθει μια κυρία χθες και μου έλεγε «Δεν εμπιστεύομαι κανέναν ιερέα γιατί κάποτε κάποιος την ενόχλησε». Μα τι λένε τόσοι που είναι άγιοι άνθρωποι. Και αυτό ιδιοτέλεια είναι. Και αυτό εγωισμός είναι. Κάποιος με πείραξε. Πρέπει να εκδικηθώ. Δεν εκτιμώ κανέναν. Δεν είναι. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν. Καλή μεγάλη εβδομάδα.